Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Η πολύ πρόσφατη κίνηση του σπουδαίου, ας πούμε, Χρήστου Γιαναρά αποτελεί κατά τη γνώμη μου τέλος εποχής. Τέλος εποχής της λεγόμενης γενιάς του 1960, με δεδομένο ότι έχει φύγει από τη ζωή και ο Ιωάννης Ζησιούλας, ο Μητροπολίτης Περγάμου, μία γενιά η οποία προσέφερε σημαντικούς προσώπους της νεότερης θεολογίας και διανόησης. Αρκετοί φαίνεται στο παρελθόν τουλάχιστον, και αν κρίνω από τις αντιδράσεις προς το πρόσωπο του Γιαναρά, αντιδράσεις ορισμένων, δεν κατανοούν ότι η μεγαλοσύνη κάποιου δεν εξαρτάται από το αν συμφωνούμε σε όλα ή διαφωνούμε σε όλα μαζί του. Καταρχήν, είτε συμφωνούμε σε όλα είτε διαφωνούμε σε όλα, είναι άκρως προβληματικό, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Το ίδιο φαινόμενο είναι. Συνήθως κανείς μπορεί να συμφωνεί σε πολλά ή να συμφωνεί με τον κεντρικό προσανατολισμό, ας πούμε, ενός προσώπου και τα βασικά του κριτήρια, χωρίς να συμφωνεί ενδεχομένως σε κάποιες εξειδικευμένες επιμέρους πλευρές. Αλλά η μεγαλοσύνη του εξαρτάται ενός προσώπου από την αυθεντικότητα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, από την αυθεντικότητα την οποία έχει, από το πόσο δηλαδή είναι ακέραιος στην διαμόρφωση των υπαρξιακών του κριτηρίων, στην ακέραιος στη συγγραφή και στο περιεχόμενο των βιβλίων του, του συγγραφικού του έργου, δεν υποκινείται, η αυθεντική πνευματική προσωπικότητα δεν υποκινείται από σκοπιμότητες, δεν υπηρετεί σκοπιμότητες, ακόμα χειρότερα δεν υπηρετεί ιδιωτελείς επιδιώξεις. Και νομίζω ότι όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές τις προδιαγραφές τις εκπληρούσε ο αείμνηστος Χρήστος Γιαναράς. Επομένως, το τέλος εποχής δεν αφορά μόνο την δική του κίνηση. Κατά τη γνώμη μου, αφορά και το γενικότερο ερώτημα κατά πόσον η εποχή μας μπορεί να αναδείξει μεγάλες προσωπικότητες όσο και στο παρελθόν. Μεγάλες προσωπικότητες με τον τρόπο που προδιάγραψα πριν από λίγο. Πόσο μπορεί να αναδείξει τέτοιες μεγάλες προσωπικότητες? Προσωπική μου αίσθηση είναι ότι μπορεί να αναδείξει, αλλά πολύ δυσκολότερα από ό,τι σε άλλες εποχές. Γιατί αυτό? Διότι είναι οι συνθήκες τέτοιες στις οποίες ζούμε. Η συνθήκη του άκρα του υποκειμενισμού, οι τρομερές μεταβολές στην νοοτροπία και στον τρόπο του βίου, όπου διαμεσολαβείται η ανθρώπινη καθημερινότητα και η ανθρώπινη ύπαρξη και η ανθρώπινη επικοινωνία και ο ανθρώπινος βίος συνολικά, οικονομία, ψυχαγωγία, τα πάντα διαμεσολαβούνται σε φοβερό βαθμό, ανεπανάληπτο, από την τεχνολογία. Η πλήρης απουσία κάθε αυταπάρνησης και κάθε ασκητικής, με την πλατιά έννοια του όρου ασκητικής, όχι υποχρεωτικά την εκκλησιαστική έννοια, ασκητικής στο να θέσει κανείς με αυταπάρνηση τον εαυτό του στην υπηρεσία ενός στόχου, μιας τέχνης, ενός τρόπου του βίου, ο οποίος ξεπερνά τα στενά όρια της ατομικότητάς μας, η απουσία όλων αυτών των πραγμάτων καθιστά πολύ δυσκολότερη την ανάδειξη μεγάλων προσωπικότητων εν συγκρίση με το παρελθόν. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, ο Γιαναράς, θα τολμούσα να πω ότι αυτό που τον ανέδειξε μεγάλο στα μάτια μου ήταν πρώτα αυτό που ακτινοβολούσε ως προσωπικότητα και μετά τα κείμενά του. Μετά το συγγραφικό ή διδακτικό του έργο. Δεν είναι όμως εύκολο να μεταδώσει κανείς ή να περιγράψει με λόγια αυτό που βιωματικά εισέπραξε από τέτοιες προσωπικότητες. Τι ακτινοβολούσε ακριβώς? Για μένα προσωπικά ακτινοβολούσε, επαναλαμβάνω,
αυτή την ακεραιότητα, αυτή την ασίγαστη δίψα της αλήθειας με κεφαλαίο Α, μιας αλήθειας όμως η οποία δεν είναι ιδεολογική και κάθε άλλο παρά θέλει να επιβληθεί στανικά πάνω στο κοινωνικό σύνολο, ο τρόπος με τον οποίο διέγνωσε και συνέλαβε τα βαθύτερα στοιχεία της ελληνικής διαχρονίας ανά τους αιώνες και τις χιλιετίες και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν την ακτινοβολία του. Εδώ στο σημείο αυτό κάνω μία, ας το πούμε έτσι, λέγοντας αυτά τα οποία ισχυρίζομαι, κάνω μία εφαρμογή αυτού που έχει πει, έχει γράψει ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο ηγέτης του ησυχασμού, στα κείμενά του που, δόξα τω Θεώ, μας έχουν διασωθεί πάρα πολλά από τα δογματικά αλλά και από τα υπόλοιπα κείμενά του, όπου λέει σε κάποιο σημείο ότι την περίφημη αυτή φράση «λόγο δοτική αντιπαλέιπας λόγος», δηλαδή σε κάθε λογικό επιχείρημα μπορεί να, η λογική άποψη μπορεί να αντιτάξει κανείς μια άλλη λογική άποψη ή ένα άλλο λογικό επιχείρημα. Και συνεχίζει «το δε βίο της», ερωτηματικό, δηλαδή τι είναι αυτό που μπορεί να αντιτάξει κανείς απέναντι στην ίδια τη ζωή, απέναντι στον ίδιο τον αυθεντικό βίο. Με άλλα λόγια, όταν ακτινοβολεί κανείς, ακτινοβολεί μέσα του αυτή την γνησιότητα, αυτή την αυθεντικότητα, αυτή την ανέβρεση του νοήματος με κεφαλαίο νη, αυτή την πείνα και δίψα για το αληθές, για το κάλος, για την αρμονία, δεν χρειάζονται καθόλου λογικά επιχειρήματα μετά ή κριτική σκέψη ή κριτικές αναλύσεις. Αυτό που ακτινοβολεί κανείς είναι ακριβώς αυτό στο οποίο δεν χωρά η τετράγωνη λογική. Και με αυτή την έννοια ακριβώς ονομάζω μεγάλο τον Χρήστο Γιαναρά. Ακριβώς μέσα στο πνεύμα αυτό επίσης ισχυρίζομαι ότι είναι εφικτή και στην εποχή μας η ανάδειξη μεγάλων προσωπικότητων, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο κόπο από τις άλλες εποχές, πολύ μεγαλύτερη αυταπάρνηση, πολύ μεγαλύτερες αντιστάσεις στην πλημμυρίδα της απουσίας νοήματος, για την οποία, απουσίας νοήματος της ύπαρξης, για την οποία καυχάται η μεταμοντέρνα εποχή, και έχει κάνει σημαία και λαβαρότης, ότι δεν υπάρχει αλήθεια με κεφαλαίο Α, δεν υπάρχει νόημα με κεφαλαίο Α, δεν υπάρχουν σκοποί και στόχοι, υπαρξιακοί σκοποί και στόχοι μεγαλύτεροι από την στενή ατομικότητα, ότι σκοπός της ύπαρξης είναι να ζει διάφορες στιγμές ειδονής και ενστικτώδους εφροσύνης μέσα από διάφορες καταστάσεις και ξεσπάσματα. Επίσης, η νευρωτική δίψα, μια νευρωτική, βαθιά νευρωτική δίψα για εμπειρίες και βιώματα που χαρακτηρίζει την μεταμοντέρνα εποχή και η οποία ακριβώς επίσης είναι μια σαφέστατη κλινική απόδειξη του κενού που αισθάνεται κανείς, διότι αυτός που πραγματικά ζει ένα βίο άξιο του όνοματός του και με μια σχετική πληρότητα υπαρξιακή, δεν αναζητά τα βιώματα και τα βιώματα. Δεν τα αναζητά ποτέ. Δεν αναζητά τις εμπειρίες για τις εμπειρίες. Αυτό είναι θεμελιωδέστατο χαρακτηριστικό ανάμεσα στις μεγάλες προσωπικότητες του παρελθόντος και στον τύπο ανθρώπου του παρόντος που πλάθει η παγκοσμιοποίηση, ο μεταμοντέρνος τρόπος ζωής, για να μην μιλήσουμε βέβαια καθόλου για την λεγόμενη woke κουλτούρα που αποτελεί, ας πούμε, φρικτή διαστροφή. Με την έννοια αυτή λοιπόν, αιωνία η μνήμη του Χρήστου Γιαναρά και αισθανόμαστε ευγνώμονες για όλα όσα με πολύ μόχθο και πολλές στερήσεις αλλά και πολλές συγκρούσεις και προβλήματα που του προκάλεσαν όλα αυτά τα οποία μας προσέφερε.